Πάμε τώρα στην πραγματική οικονομία, στην αγορά, στα Γρεβενά θα πάμε αυτή τη φορά. Με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον Κώστα τον Δημάδη, θα κουβεντιάσουμε. Στην κουβέντα θα μας βοηθήσει και η Κατερίνα, θα συμβάλλει καθοριστικά η Κατερίνα Μαρκοπούλου, συνάδελφος δημοσιογράφος. Κύριε Δημάδη, θέλω να ξεκινήσω με το πώς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το χειμώνα, για να μην πω έχει φτάσει, αλλά σε κάθε περίπτωση τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Πώς κινείται ο Εμπορικός Σύλλογος, το κόστος επιβίωσης και διαβίωσης και λειτουργίας των καταστημάτων? Καλησπέρα σας. Σίγουρα η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την περιγράφετε, ότι έχουμε φτάσει στο χειμώνα, γιατί στις περιοχές τις δικές μας, όπως των Γρεβενών, όπως και όλη τη Δυτική Μακεδονία, ο χειμώνας μας χτυπάει πολύ νωρίς την πόρτα και πριν καν ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, το έχουμε αναγκαστικό βάλει μπρος που λέμε τις μηχανές. Συνεπώς βιώνει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο τζίρος αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν ανυπαρκτός, δηλαδή δεν θυμίζει τίποτα προηγούμενες χρονιές. Και είναι αυτό που φοβόμαστε και βλέπουμε, το βλέπουμε ήδη όλο το 2022, ότι για τη μικρή επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που εμείς εκπροσωπούμε, είναι η χειρότερη χρονιά από άποψη πραγματικών εσόδων που μένουν στη μία επιχείρηση. Κατερίνα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημάδη, πολλά τα προβλήματα, τα γνωρίζουμε, τα βλέπουμε, βλέπουμε πώς κινείται η αγορά γενικότερα. Τώρα ήρθε να προσθεθεί και η ενεργειακή κρίση, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρετε και άλλα μέτρα για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πού θα πάτε, προς τα πού θα το πάτε προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας? Θα κλείνετε νωρίτερα τα καταστήματά σας? Θα αλλάξετε κάτι προκειμένου ως Εμπορικός Σύλλογος να στηρίξετε τους συναδέλφους σας? Έγιναν πολλές σκέψεις. Εδώ και πολύ καιρό συζητήσαμε στο Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου και στην Ομοσπονδία το σενάριο, όπως ας πούμε, ακούστηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, της μείωσης του ωραρίου. Πράγμα το οποίο δεν προχώρησε, γιατί θεωρούμε ότι το να βελτιώσουμε, να προσαρμόσουμε το ωράριο καθαρά και μόνο τοπικά σε 2 ώρες, παραδείγματος χάρη λιγότερο το βράδυ, δεν είναι αυτό που διευκολύνει την πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας, παρόλο ότι έχουμε ακραίες συνθήκες. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο κύκλος για να θερμανθεί ένα κατάστημα, το οποίο κατά κύριο λόγο στην περιοχή μας, από όσο έχουμε κάνει έρευνες, είναι μέσω ρεύματος ή μέσω πετρέλαιο στην καλύτερη, απαιτείται πάρα πολλές ώρες. Άρα το να κερδίσει μία ώρα, μία μισή ώρα, ας πούμε, όπως προτίθηκε στη Θεσσαλονίκη, να κολλήσει νωρίτερα, δεν αποδίδει στην ουσία αυτό που θα δημιουργούσε σαν όφελος. Άρα στην ουσία εμείς θεωρούμε ότι το ωράριο δεν πρέπει να τροποποιηθεί, τουλάχιστον όχι με απόφαση δικιά μας. Τώρα είναι απόφαση κρατική, εκεί προφανώς πρέπει να συνταχθούμε αναγκαστικά όλοι. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε στρεβλώσεις ανταγωνισμού. Ο καταναλωτής έχει συνηθίσει σε ένα μοτίβο συνήθειας τόσα χρόνια. Ήδη αλλάξαμε τις συνήθειες αυτές λόγω COVID. Ερχόμαστε σε μια κανονικότητα, τουλάχιστον αφορά τις κινήσεις μας, την ελευθερία κινήσεων. Άρα θεωρούμε λάθος στο να συμβεί αυτό. Από την άλλη, εστιαζόμαστε στις κινήσεις ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε εκείνες τις προτάσεις που πρέπει και πρωτοβουλίες να πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει κατά κύριο λόγο περιοχές όπως είναι οι δικές μας, και μιλάω δικές μας όλες της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο, οι οποίες έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και κλιματολογικά και πληθυσμιακά και από άποψη ενεργείας, να τα στηρίξει με ειδικά τοπικά μέτρα τα οποία θα δώσουν την διαφορετική ανάσα για να μπορέσουμε να αντέξουμε το δύσκολο αυτόν χειμώνα. Και αν μου επιτρέπετε, όταν λέω μέτρα, δεν είναι ένα επαγγελματικό. Ο βουλευτής Φλόρινας, ο κύριος Αντωνιάδης, που τον φιλοξενήσαμε χθες στο δελτίο Κώστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξει επιδότηση και περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων σε Καστοριά, Γρεβενά και Φλόρινα, που δεν έχουν τηλεθέρμανση, προκειμένου να βγάλουν το χειμώνα, και αναφέροντας σε επιχειρήσεις. Εσείς γνωρίζετε κάτι? Αυτό που ανέφερε ο κύριος βουλευτής, δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εμείς ως Γρεβενά
Έχουμε ετοιμάσει μια κινητοποίηση και λέω κινητοποίηση, μια κοινή επιστολή με συγκεκριμένες προτάσεις και ηχοδεσία πάνω σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να είναι εφαρμόσιμα και όχι θεωρητικά. Μια επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου, η οποία προσυπογράφεται από πάρα πολλούς φορείς επαγγελματικούς και περιλαμβάνει δύο προτάσεις. Η μία είναι οριζόντια επιδότηση της τιμής της κιλοβατόρας απευθείας σε όλους τους καταναλωτές, οριζόντια και χωρίς οικονομικά κριτήρια. Θα σας εξηγήσω το λόγο που το βάζουμε αυτό. Και όπως επίσης, επιπλέον επιδότηση μέσω πετρελαίου που ήδη πραγματοποιείται, γιατί και εκεί πέρα υπάρχει μια ιδιαίτερη στρέβλωση, την οποία μπορούμε να εξηγήσουμε και αυτήν. Άρα, αν μου επιτρέπετε, μπορώ να αναφέρω ότι εμείς τονίζουμε πάντα το οριζόντια, γιατί θεωρούμε ότι το να στηρίζονται μονίμως τα χαμηλά εισοδήματα, τα οποία πρέπει φυσικά να στηριχθούμε για λόγους βιωσιμότητας και αυτών, αλλά το να στηρίζουμε μόνο τα χαμηλά εισοδήματα, στραγγαλίζουμε τη μικρομεσαία καταναλωτική τάξη, η οποία μικρομεσαία καταναλωτική τάξη είναι αυτή που δίνει την ζωντάνια και την κάνει τον εμπορικό κύκλο στα καταστήματα. Άρα, όσον αφορά το οριζόντιο, γι' αυτό είμαστε υπέρ των οριζόντιων μέτρων που αφορά όλους τους καταναλωτές, όχι μόνο τα καταστήματα. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω οικονομίας στην ενέργεια, ή αυτή αρχίζει και σταματά με το να κλείνετε τις βιτρίνες και να είναι σκοτεινά τα καταστήματα όταν τα μαγαζιά δεν είναι ανοιχτά? Κοιτάξτε λίγο. Το κόστος, ειδικά στις περιοχές που βλέπουμε εμείς, ειδικά στα Γρεβενά, δεν είναι, το κόστος ενέργειας δεν είναι το φως. Όλοι μας τα προηγούμενα χρόνια, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουμε αλλάξει λαμπτήρες με LED. Η οικονομία που γίνεται εκεί, όπως γνωρίζετε, είναι τεράστια σαν κατανάλωση. Άρα, όπως προείπα, γι' αυτό εστιαζόμαστε στους χειμερινούς μήνες και στο κόστος θέρμανσης των επιχειρήσεων. Σίγουρα να περιμένουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις, που μπορεί εκεί πέρα, αλλάζοντας ένα air condition πιθανώς ή κάνοντας μια διαθερμότητα ή κάτι άλλο, να δημιουργηθεί ένα όφελος, μια τάξη κλίμακας μείωση, αλλά δεν είναι αυτή που με την τιμή αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά μπορεί να δώσει την ανάσα που απαιτείται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το περιβάλλον που κινούμαστε πρέπει ο επιχειρηματίας να κάνει τις κινήσεις βάζοντας χρήματα ακόμα και μέσω του προγράμματος, γιατί δεν μιλάμε για 100% επιδότηση, και να περιμένει να αποδώσουν αυτά με την τεράστια τιμή που υπάρχει. Όταν η κλίμακα μείωσης που θα γίνει θα είναι μικρή. Άρα δεν είναι καιρός, να το πούμε πολύ απλά, για τέτοιες πολυτέλειες. Τώρα είναι καιρός να στηριχθεί η περιοχή μας, γιατί έχουμε, το τονίζουμε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως στα Γρεβενά, ξέρετε, έχουμε το μείον 16% πληθυσμού, πανελλαδικό πρώτο. Έχουμε ανεργία που ξεπερνά το 60% και ακραίες καιρικές συνθήκες. Όταν υπάρχουν αυτά τα οποία επιβαρύνουν έντονα μια περιοχή, το να συζητάμε ότι θα πάρουμε ένα εξοικονομώ με 60%, να δώσουμε τα υπόλοιπα από την τσέπη μας, τα οποία δεν τα έχουμε, για να αποσβέσει πότε. Άρα η ουσία είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω και να κλείσουμε το φως που αφήνουμε στη βιτρίνα και κερδίσαμε και 5 ευρώ το μήνα. Εντάξει, εκεί είναι το πρόβλημά μας. Και έχετε και μείωση πληθυσμού, κύριε Πρόεδρε. Μείον 16% δυστυχώς το τονίζουμε συνεχώς, όχι γιατί είμαστε χαρούμενοι ή ευτυχισμένοι με αυτό, για να δείξουμε ότι απαιτείται ειδικό μοντέλο στήριξης, ειδικά του νομού Γρεβενών, και πρέπει να το λάβει σοβαρά αυτό υπόψη η κυβέρνηση. Εγώ σε μια σύσκεψη που είχε γίνει στη λογική της ΔΕΦ, όπως είχε τα Γρεβενά ο κ. Παθανάσης, ο αναπληκτικός υπουργός, η πρότασή μου ήταν πολύ συγκεκριμένη, γιατί ακούστηκαν διάφορα μεταξύ άλλων, ότι η περιοχή των Γρεβενών απαιτεί ένα ειδικό σχέδιο στήριξης με τα χαρακτηριστικά και τους λόγους που είπα, για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει περίπτωση αναχέτησης της κοινωνικής πορείας του κόσμου που υπάρχει, που βλέπουμε και έχει καταγραφεί και επίσημα. Εμείς το βλέπαμε. Αλλά με την επίσημη καταγραφή θεωρώ ότι μόνο με ένα ειδικό σχέδιο θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε, όχι να επαναφέρουμε τον κόσμο. Για να επανέλθει ο κόσμος θέλει πολλή δουλειά και πολλή αγώνα και σοβαρή στήριξη από την πολιτεία.
Τώρα όλα αυτά που περιγράφετε και που είναι δύσκολα προβλήματα είναι ίσως οι προϋποθέσεις για την κακή ψυχολογία. Άρα θεωρώ δεδομένο ότι υπάρχει κακή ψυχολογία στην αγορά. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό? Υπάρχουν ενδεχομένως σκέψεις για προωθητικές ενέργειες, για κάποιες δράσεις που ίσως αποτελέσουν κάποιες ενέσεις στο μεγάλο πρόβλημα? Εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος τα τελευταία χρόνια πάντα προσπαθούμε να τονώσουμε τη ψυχολογία των καταναλωτών με φεστιβάλ, με προωθητικές. Παρ' όλα αυτά σας λέω ότι με τα θλίψεις μου ότι αυτή τη στιγμή είναι έντονο πρόβλημα της ψυχολογίας, ειδικά στην περιοχή των Βρετανών. Προσπαθούμε να σκεφτούμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ανάταση, να το πούμε απλά, ψυχική, αλλά όπως γνωρίζετε, οι συνθήκες κλιματολογικές δεν μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία φανταζόμαστε που κάνουμε σε άλλες περιόδους, όπως είναι οι καλοκαιρινοί μήνες, για να βγάλουμε τον κόσμο σε μια λογική κίνησης και δημιουργίας ψυχολογίας και αναφερθήκαμε. Σίγουρα θα κάνουμε προθετικές δράσεις όπως κάνουμε κάθε φορά. Σίγουρα οι έμποροι κάνουν και από μόνοι τους ό,τι καλύτερο μπορούν. Αλλά παρόλα αυτά, η ψυχολογία, ειδικά όταν σφίγγει ο χειμώνας, οι θερμοκρασίες κατεβαίνουν αρκετά. Ήδη έχουμε πολύ ακραίες θερμοκρασίες, ειδικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε και από την άλλη μεριά ο καταναλωτής είναι αντιμέτωπος με το πετρέλαιο, με το φροντιστήριο, με τα βασικά κόστη που ξεκινούν την περίοδο αυτή, είναι σίγουρο ότι είναι δύσκολο να έχει μια πολύ καλή ψυχολογία. Και μην ξεχνάμε και υπάρχει και ένα παγκόσμιο αυτή τη στιγμή αστάθμητο παράγοντας. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο σε παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την Ουκρανία ή την Τουρκία. Άρα είναι λίγο δύσκολο κάποιος να είναι χαλαρός για να πάει να κάνει εύκολα επιλογές μη πρώτης ανάγκης. Γιατί εκεί είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πάντως η ψυχολογία θέλει χρήματα. Η ψυχολογία θέλει χρήματα, θέλει ασφάλεια, θέλει σταθερότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα απ' όλα και αυτό που καλλιεργείται συνεχώς και που εντάξει δεν ξέρω πόσο τυχαίο κάθε φορά είναι όταν χειμωνιάζει, εμφανίζονται όλα ή τονίζονται πράγματα πιο έντονα, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι κινούμαστε σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο όταν η ίδια Ευρώπη, η ίδια η αρχηγή της Ευρώπης, η ίδια πολιτική ηγεσία λέει ότι έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτομάτως, στη μία, μόλις το ακούμε αυτό από τους καθήκοντες αρμόδιους, σφίγγει την ψυχή μας. Πόσο πιο εύκολα θα κινηθούμε στη λογική αυτή και στο πλαίσιο αυτό, να πάμε να κάνουμε μια αγορά, όπως είπα, μη πρώτης ανάγκης. Και επιπλέον, βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή απομυζάται το εισόδημα των καταναλωτών, γι' αυτό είπα πριν για οριζόντια επιδότηση στους καταναλωτές. Απομυζάται το εισόδημα των καταναλωτών της μικρομεσαίας τάξης, το οποίο πηγαίνει στη θέρμανση, θα πάει στη θέρμανση, θα πάει στο ρεύμα, θα πάει στα είδη πρώτης ανάγκης που έχουν εκτιναχθεί. Άρα δεν μένει το περίσσευμα του να κινηθεί καταναλωτικά για ένα καφέ, για ένα ποτό, για ένα ρούχο, για ένα παπούτσι. Λέω δεικτικά πράγματα τα οποία δεν αποτελούν αυτό που λέμε την πρώτη ανάγκη. Άρα θα δούμε φαινόμενα δυστυχώς να κλείνει το κόσμο στο σπίτι του. Όταν εγώ κλείνω στο σπίτι μου, δεν ψωνίζω ρούχα, γιατί δεν έχω ανάγκη για ρούχα, για παπούτσια, δεν κινούμε και δεν έχω ψυχολογία. Άρα μετά γυρνάμε πάλι σε λογικές τύπου COVID που βιώσαμε και φαντάζομαι και απέφχομαι, αλλά φαντάζομαι ότι θα το δούμε πάλι το χειμώνα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημάδη. Δυστυχώς δεν ήταν ευχάριστα τα όσα είπαμε, αλλά πρέπει να λέγονται. Κοιτάξτε, είναι μακάρι να λέμε μόνο τα ευχάριστα. Προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την κατάσταση αυτή για να μπορούμε να μπορεί η κοινωνία, η πολιτεία να αντιληφθεί ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Και να τονίσω κάτι τελευταίο. Εμείς ως έμποροι είμαστε επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Είμαστε φύση αισιόδοξοι, γιατί ένας που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον ελεύθερο κλάδο, αν δεν είναι αισιόδοξος, δεν είναι επαγγελματίας. Είμαστε αισιόδοξοι. Δεν έχουμε μάθει να ζούμε επιδόματα. Δεν θέλουμε τα επιδόματα. Θέλουμε να επανέλθει επιτέλους μια κανονικότητα στην αγορά. Βιώνουμε 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, 2 χρόνια COVID και ένα και χρόνο κινούμαστε προς τα εκεί ενεργειακής κρίσης, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ξέρω αν έρθει κάτι άλλο, απέφχομαι αυτό. Άρα είμαστε φύση αισιόδοξοι, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους καταναλωτές μας, είμαστε με χαμόγελο ανοιχτή, ζωντανή, καθαρά φωτεινά μαγαζιά.
Θέλουμε τη στήριξη του αναγνωτικού κοινού και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Ότι πρέπει οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας να μας αγκαλιάσουν για ακόμα μια φορά, να καταλάβουν ότι είμαστε κομμάτι τους, κομμάτι της κοινωνικής ζωής της πόλης και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουν και να έχουμε πόλεις φωτεινές, πόλεις ανοιχτές, πόλεις χαρούμενες και με ενέργεια. Αυτά είναι το αισιόδοξο που πρέπει να δούμε και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει να παλεύουμε τα δύσκολα και θεωρώ ότι και αυτό το χειμώνα το ξεπεράσουμε παρόλες τις δυσκολίες. Αν είμαστε όλοι μαζί και ενωμένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ.